centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Δελιγερούδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και σας δούς ακροατές. Και πρέπει να πούμε ότι έχουμε και κάτι σημαντικό σήμερα. Πέρα τα όσα είπε ο κύριος Τζικαλάκης, αναγνώρισε σήμερα μέσα από την εκπομπή μας τη συμβολή και της αντιπολίτευσης να αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα. Γιατί εδώ μπορεί να συζητάμε αυτονόητα και ότι αυτά που συζητάμε σήμερα, κύριε Δελιγερούδη, έπρεπε να υπάρχουν από την πρώτη ώρα, αλλά έπρεπε να γίνει πολύ μεγάλος αγώνας τελικά από πάρα πολύ κόσμο για να έχουμε μια βελτιωμένη πρόταση, τουλάχιστον να μας έχουν γραμμένους στο χαρτί. Γιατί δεν μας είχαν γραμμένους ούτε στο χαρτί, δεν μας είχαν καν στο χάρτη. Κύριε Νατσούλη, επειδή δεν έχουμε κοντή μνήμη, τα γεγονότα αυτά γίνανε λίγους μήνες πολύ πρόσφατα, πριν. Ναι. Θυμάστε λοιπόν ότι όταν αντέδρασα και έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν η Καστοριά να είναι εκτός, τότε δέχτηκα μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή, ότι κάνω αντιπολίτευση και ότι δεν έχουν την δυνατότητα με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες να πάρουμε κάτι εμείς από τη δίκαιη μετάβαση. Ο κύριος Τσικαλάγιας έβγαινε στην αίρα της Κοζάνης και έλεγε ότι δεν δικαιούμαστε. Δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς, δεν είμαστε λιγνητική περιοχή. Και ήμουνα σαν τη μύγα με στο γάλα. Ευτυχώς από τον Νοέμβριο και μετά, εγώ θα το πω μετά, τις πιέσεις που ασκήσαμε και το γεγονός ότι εκτέθηκε το σύνολο των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή και μετά από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ευτυχώς έστω και στο και πέντε. Και πέντε κυριολεκτικά, γιατί είχαμε πιστέψει όλοι ότι τελείωσε αυτή η ιστορία. Βγαίνει όμως ένα νέο βελτιωμένο σχέδιο, το οποίο και αυτό τίθεται σε διαβούλευση. Εγώ πραγματικά ικανοποιούμαι που το παραδέχεται ακόμη και ο κυβερνητικός βουλευτής ότι συμβάλαμε. Γιατί το θέμα είναι ότι μετά από τις δικές μας πιέσεις αναγκάστηκαν να το διαβάσουν, ούτε καν το είχαν διαβάσει πολύ. Ναι. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα ότι να αναγνωρίζετε υπάρξει... το βασικό, κυρία Τελιγρίου, από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας και εγώ χαρακτηριστικά έτσι αποσπάσματα, είναι ότι αναγνωρίζετε ότι και η Καστοριά και τα Γρεβένα, έστω και δευτεροβέοντος, έστω και έμεσα, πλήττονται από τη λειτουργική δραστηριότητα. Κύριε Νατσούλη, αυτό... από την πρώτη στιγμή. Μα γι' αυτό και λέμε... λέω, μα εδώ είναι αγώνας για τα αυτονόητα, έλεος. Μπράβο, παιδιά. Και λέμε από την πρώτη στιγμή ότι η Καστοριά και τα Γρεβένα όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζονταν μαζί με τις υπόλοιπες δύο περιφερειακές ενότητες σαν μια ενιαία ενότητα και είχαμε ζημιά όσον αφορά τους πόρους σε επιχειρήσεις, σε προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του πλασματικού υψηλού ΑΕΠ της ΔΕΗ. Αυτό λοιπόν το λέγαμε και ως αποτέλεσμα είναι να είναι, μην... Να πω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ως αποτέλεσμα το γράφει το ίδιο το χαρτί. Η απόσυρση των λιγνητικών μονάδων εκτιμάται πως θα επηρεάσει σημαντικά στο σύνολό της στην περιφέρεια δικής Μακεδονίας. Θα μου επιτρέψετε όμως φράση. Κύριε Νατσούλη κάτι. Γιατί πολλές φορές κάποια πράγματα παρουσιάζονται ενώ υπάρχουν λεπτομέρειες που στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος. Επειδή δεν το έχω διαβάσει γιατί είναι πάρα πολύ πρόσφατο, εγώ θέλω να δω το σχέδιο αυτό, γιατί από έναν πρώτο πίνακα τον οποίο βλέπω, το πίνακα 17, μισό λεπτό να δω. Τον πίνακα 17 με τα χρηματοδοτικά μέσα και την χωρική στόχευση. Μιλάω για το πίνακα που έχει της ΖΑΠ Κοζάνης, Σόρνας, Καστοριάς, Γρεβενών. Ναι, τον πίνακα 17. Μπράβο, μπράβο. Σας λέω, είναι τώρα το βλέπω αυτό. Από αυτό λοιπόν που βλέπω είναι ότι... Κοζάνη και Φλόρνα τελικά... παίρνουν από το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης. Μπράβο. Μόνο οι δύο αυτοί. Μπράβο. Μόνο η Κοζάνη και η Φλόρινα παίρνουν από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Και εμείς και παίρνουμε από τα υπόλοιπα. Το μόνο που μας προσθέτουν είναι στους εθνικούς πόρους. Ναι. Και αυτό βέβαια από ό,τι φαίνεται είναι με αστερίσκο εθνικοί πόροι εάν υπάρχουν χρήματα. Λέει και το InvestEU, λέει και το IB, δανειακή διευκόλυνση δημοσίου τομέα, παίρνουμε και από αυτά, από το Recovery and
Δεν ξέρω ακριβώς τι προγράμματα είναι αυτά. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, στην διαβούλευση και στη δημοσιότητα. Να το δούμε λίγο. Σαν ένα πρώτο σχόλιο είναι ότι είναι θετικό το γεγονός ότι έστω και τώρα αναγνωρίζουν ότι από την απολυμνητοποίηση υπάρχουν επιπτώσεις και στην Καστοριά και στα Δρεβενά που φωνάζουν από την πρώτη στιγμή. Από την άλλη, μία πρώτη ματιά γρήγορη δείχνει ότι και πάλι δεν είμαστε στους πόρους του Ταμείου της Δίκαιης Μετάβασης, αλλά στους εθνικούς πόρους και στα υπόλοιπα 5-6 προγράμματα υπάρχουν. Και από ό,τι φαίνεται μάλλον είμαστε εκτός από τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Να το δούμε όμως και να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Σωστά. Για να είναι πιο αναλυτική και η τοποθέτησή μας επί του συγκεκριμένου. Και όχι μόνο τοποθέτηση, γιατί πρέπει κάτι να γράψουμε και στην διαβούλευση. Μέχρι 19 Μαρτίου αυτό το σχέδιο πια, το νέο σχέδιο το βελτιωμένο, αρχικά έτσι αυτή είναι η εντύπωσή μας, έχει τεθεί σε διαβούλευση. Νατσούλη, από τις αρχές Νοεμβρίου, πρώτη που μπήκε στη διαβούλευση, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Τις προτάσεις αυτές από τη δική μου πλευρά τις έχω καταθέσει στην περιφέρεια, τις έχω καταθέσει στην κυβέρνηση. Θα τις επαναλάβετε τώρα? Ναι, ναι. Γιατί θεωρώ ότι είναι οι βασικοί άξονες για την δυνατότητα μιας ισομερούς ανάπτυξης στην περιφέρεια. Mm-hmm. Πέρα όμως από αυτό, για να μην μιλάμε στον αέρα, να τα δούμε αναλυτικά. Ωραία. Και από εκεί και πέρα θα τοποθετηθούμε αναλόγως. Θα πω όμως ότι είναι θετικό, έστω και αυτό... Έστω και η αναγνώριση ό,τι τελικά. Προηγήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα που λέγανε ότι Τελιορίδου κάνει αντιπολίτευση, Τελιορίδου δεν ξέρει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτε κλπ. Να το δούμε και θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά από αύριο. Άστε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.